Πανέλθαμε κυρίες και κύριοι. Λέγαμε προηγουμένως πριν το διάλειμμα, ακούσαμε και τον Κυριάκο Βελόπουλο στη Βουλή να περιγράφει αυτή την κατάσταση αντικλεπτικά στα σούπερ μάρκετ στα Ράφια και πώς αλλιώς, αφού έχει διπλασιαστεί μέσα σε 1,5 χρόνο μόνο η τιμή του ελαιόλαδου, αλλά και στα ελαιοχώραφα σεκιουριτάδες βάζουν security για να προστατεύουν. Για να δούμε το βίντεο. Για να το δούμε παρακαλώ, το βίντεο 7 λοιπόν. Βάζετε σεκιουριτάδες να φυλάνε τα λιόφυτα, να μην σας κλέβουν τις ελιές. Γίνονται συζητήσεις διάφορες και για σεκιουριτάδες, γίνονται και για κάποιο τσιπάτσι που έχει προχωρήσει στην Ισπανία, που αυτό είναι το πιο σωστό και το πιο αποτελεσματικό. Ναι. Όπως και εσείς μαθαίνετε τις τελευταίες μέρες, και σε λάδια και σε ελιές υπάρχει ο φόβος λόγω της αυξημένης τιμής που υπάρχει. Ανδρέα, τα περίμενες αυτά ότι θα τα ζούσαμε? Ποτέ. Ποτέ. Ειδικά με προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να είναι σε αφθονία στην Ελλάδα. Δυστυχώς, αλλά το είχαμε προβλέψει, δυστυχώς πάλι επιβεβαιωνόμαστε, ότι όταν αυξάνεται το κόστος ενέργειας με τερατώδεις ρυθμούς, η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα από τις πλέον υψηλές τιμές στον πλανήτη και από τις υψηλότερες σε σχέση με τα έσοδα των Ελλήνων, την ακριβότερη βενζίνη στον πλανήτη σε σχέση με το μισθό των Ελλήνων και σε απόλυτους αριθμούς από τις ακριβότερες, έχει το ακριβότερο πετρέλαιο, καταλαβαίνεις πως όλα αυτά έρχονται και επηρεάζουν όλο το φάσμα της εθνικής οικονομίας. Όταν όμως δεν έχεις κάνει καμία πρόβλεψη για να δώσεις στον αγρότη φτηνό πετρέλαιο, χωρίς δασμούς, χωρίς φόρους, να φέρεις φτηνά λιπάσματα, να παράξεις φτηνά λιπάσματα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, και επιβαρύνεις με το κόστος του ρεύματος, με το κόστος εδώ με πήρε αγρότης και μου λέει για 6 στρέμματα λεμονιές πλήρωνα 40 ευρώ λογαριασμό ρεύματος και μου ήρθε 400, και να τα πουλήσω όλα δεν θα βγάλω ούτε το ρεύμα, δεν θα ποτίσω. Έτσι φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ο κόσμος δεν άντεχε. Δεν άντεχε να ποτίσει, δεν άντεχε να πάρει το τρακτέρ, δεν άντεχε να αγοράσει λιπάσματα. Και τώρα έχουμε υστέρηση της παραγωγής. Έτσι έρχεται το ένα έγκλημα μετά το άλλο. Και όμως δεν λογοδότησαν στις εκλογές. Αυτή είναι η αδικία.